Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, γιατί πια απομένουν πολύ λίγες μέρες, που η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει και να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κλείσουμε μία συμφωνία, ουσιαστικά να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Δυστυχώς έχουμε χάσει 4 μήνες, όπου όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση διαπραγματευόταν με τον εαυτό της και την εσωκομματική της αντιπολίτευση. Τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι διαπραγματεύονται πράγματι με τους δανειστές και εταίρους. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν δύο πολύ καλές προϋποθέσεις που δεν τις είχε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης δεν είναι απέναντι, δεν έχει κατέβει στα πεζοδρόμια, δεν σηκώνει πλακάκια, δεν κατηγορεί κανέναν για μερκελιστές και κρεμάλες, αλλά αντίθετα λέει ότι με σοβαρότητα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο χρονική όπου το πετρέλαιο είναι φτηνό. Το ευρώ έχει πέσει στο τιμία του σε σχέση με το δολάριο. Ο Ντράγκη δίνει, μοιράζει στην πραγματική οικονομία κάθε μήνα περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε χώρες που είναι οικονομικά ισχυρές πλην της Ελλάδος. Και ταυτόχρονα υπάρχει και το λεγόμενο πακέτο Juncker. Έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πολύ καλές προϋποθέσεις για να κλείσει μια συμφωνία σύμφωνα με την εντολή που της έχει δώσει ο ελληνικός λαός, και η οποία εντολή είναι μέσα στην Ευρώπη σε κάθε περίπτωση με σκληρή διαπραγμάτευση. Τα πράγματα δεν μπορούν πια να προχωρήσουν. Θεωρώ ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, σε συνεννόηση πιθανά και με τους υπόλοιπους αρχηγούς, πρέπει να φέρει ένα κείμενο, το οποίο βέβαια πρέπει να πω ότι θα έχει τα ακόλουθα στάδια. Το πρώτο είναι να κλείσουμε τη συμφωνία. Το δεύτερο να ψηφιστεί από τη Βουλή και το τρίτο να εφαρμοστεί. Επειδή λοιπόν σήμερα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν στις αρχές της χρονιάς, θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάει χαμένη καμία επιπλέον μέρα. Κατά συνέπεια, να οριστικοποιηθεί συμφωνία, κυρίως μία συμφωνία που θα σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουμε όλοι.